Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κονταρίδη, ο οποίος είναι αντιστράτηγος αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και υποψήφιος διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Κονταρίδη. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θέλαμε να δούμε σήμερα συνολικά όσο γίνεται έτσι, με μια εποπτεία το ζήτημα της βίας, όπως αυτή ασκείται σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν μιλάω για τη βία που έχει να κάνει φυσικά με την εγκληματική δραστηριότητα, τη συνηθισμένη, του οργανωμένου εγκλήματος ή οτιδήποτε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τη βία που έχει να κάνει με την αντίδραση απέναντι στο σύστημα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και την καταστολή της. Προσπαθώντας να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η Δημοκρατική Πολιτεία έχει το μονοπόλιο της νόμιμης βίας και οι εκάστοτε αστυνομικές αρχές είναι εντεταλμένες από την Πολιτεία για την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και τη χρήση αυτής της νόμιμης βίας. Πολλοί κατηγορούν την ελληνική αστυνομία ότι είναι υπεύθυνη για μια υπερβάλλουσα βία πολλές φορές. Με ειλικρίνεια, υπάρχουν περιπτώσεις που αστυνομικοί ως πρόσωπα ή και ομάδες μπορεί να βγουν από το νόμιμο πλαίσιο? Κύριε Γαβίδη, καταρχήν καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα ήθελα αφενός να ευχηθώ καλή απόκρεια σε όλους, με υγεία, και αφετέρου να σας δηλώσω τη μεγάλη μου χαρά που με φιλοξενείτε στο κρατικό ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Γεια σας, έχω μεγαλώσει στο καστήρι Κισάμου. Στα Χανιά, ναι. Υπηρετούσα ως διοικητής χωροφυλακής στην Κίσαμο. Λοιπόν, όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε, καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στις δημοκρατίες ζητούμενο είναι η αποφυγή της βίας, η επικράτηση του διαλόγου. Αλλά όταν οι συνθήκες παρεκτρέπονται, η αστυνομία και μόνο η αστυνομία εξουσιοδοτείται να κάνει λογισμένη χρήση βίας, ώστε να μην επικρατεί το χάος. Αφού λοιπόν ξεκινήσουμε με αυτό, το δεδομένο είναι να πάμε να ορίσουμε την υπερβολική βία και τα νόμιμα πλαίσια αυτής. Τώρα, το να αγγιηθώ ή να ισχυριστώ εγώ και οποιοδήποτε άλλος ως από τους 55.000 περίπου αστυνομικούς ανεργία δεν έχει ποτέ παρεκτραπεί κανείς, καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι αστείο και παράλογο. Mm-hmm. Πιθανότατα ναι, μπορεί σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία και κάτω από σοβαρές συνθήκες αβεβαιότητας θα έχουν συμβεί και λάθη. Όμως θα ήθελα να δούμε και να συμφωνήσουμε πως σήμερα η υπέρμετρη βία ή οποιοδήποτε περιστατικό παρατυπίας πολλές φορές έρχεται στο φως μόνο μέσα των social media. Έτσι πράγματι κάποιες φορές μπορεί να παρατηρηθεί λάθος, αλλά περισσότερες ακόμα φορές παρακολουθούμε ένα αποσπασματικό στιγμιότυπο που βολεύει και όχι όλο το συμβάν, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε αν πράγματι έχει γίνει λαθεμένος τρόπος διαχείρισης των πραγμάτων. Και εμένα, κύριε Χαραλαμπίδη, και εσάς, εάν πάρουμε αυτή τη συζήτηση και κόψουμε ένα σημείο, μπορεί ο καθένας από εμάς να κατηγορήσει για οτιδήποτε. Mm-hmm. Εάν αυτό και ο κόσμος, θα έπρεπε και ο κόσμος να είναι λιγότερο επικριτικός, εφόσον δεν έχει πλήρη γνώση το τι συμβαίνει ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ πλέον διαδεδομένο να διαδίδεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε κοινωνικά δίκτυα ένα πολύ μικρό βίντεο, όχι ολόκληρο, και να βγαίνουν συμπεράσματα προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, υπάρχει συνολικά μια μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι κατηγορούν, εν πάση περιπτώσει, δίνουν μια ερμηνεία στα πράγματα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, όχι κατηγορούν, αλλά δίνουν μια ερμηνεία δική τους, ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα τάσης προς υπερβολική βία στην αστυνομία, ή και κάποιοι το προεκτείνουν και λένε ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα δημοκρατικότητας στην αστυνομία. Εσείς τι πιστεύετε πάνω σε αυτό? Με τη μεγάλη πείρα που έχετε, γιατί έχετε πολύ μεγάλη πείρα και ειδικά νομίζω ότι έχετε πείρα και σε σώματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του πλήθους κλπ. Το νομικό πλαίσιο είναι σίγουρα καθορισμένο από την ποινική δικονομία, τον ποινικό κώδικα και ειδικούς ποινικούς νόμους. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα εντοπίζεται στη μετάφραση αυτής. Δηλαδή, αν μου επιτραπεί ο όρος, είτε από την πολιτεία, είτε από τη δικαιοσύνη, είτε από τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει και φυσικά ούτε και να κυβερνήσει, βέβαια, εάν δεν υπάρχει η αστυνομία. Και αυτό την τελευταία 15ετία το έχουμε δύο κολλήγες φορές. Όταν σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις η δημοκρατία στη χώρα καταργήθηκε εξαιτίας της δυναμικής του αστυνομικού σώματος. Τώρα, εάν χρησιμοποιηθεί η εκάστοτε ηγεσία, εάν χρησιμοποιεί η εκάστοτε ηγεσία τον αστυνομικό ως εξαιρετικό θύμα, θα απαντήσω με ένα άλλο τρόπο. Εγώ στα 33 χρόνια μάχημης και όχι μόνο υπηρεσία στην αστυνομία, και τα τελευταία 6 χρόνια ως απόστρατος,
είδατε ποτέ κανένα πολιτικό, είτε υπουργό, είτε υφυπουργό, να αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα οποιοδήποτε λάθος της αστυνομίας. Ακόμα και αν η εντολή είχε φύγει από τον ίδιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Και άλλωστε, θα έλεγε κανείς ότι σε τελευταία ανάλυση φυσικά υπάρχει και η πολιτική ευθύνη για το πώς οργανώνεται και η εκπαίδευση της αστυνομίας κτλ. Θα τα πούμε βέβαια στην πορεία νομίζω. Θα λέγατε ότι είναι σαφώς και επαρκώς καθορισμένο αυτό το νόμιμο πλαίσιο άσκησης της αναγκαίας βίας από την αστυνομία. Δηλαδή, ως πολίτες ακούμε πολύ συχνά τον όρο κανόνες εμπλοκής. Όσα απαιτεί η ατομική ασφάλεια του αστυνομικού και όσα έχουν να κάνουν με την αντίδραση του αστυνομικού απέναντι σε έκνομες ενέργειες που γίνονται μπροστά του. Υπάρχει σαφήνεια στο νομικό πλαίσιο, είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν οι ενέργειες του αστυνομικού, είναι ξεκάθαρο. Είπα και πριν ότι το γενικό πλαίσιο είναι καθορισμένο από το ποινικό δίκαιο και άλλους ειδικούς νόμους. Mm-hmm. Τώρα, ειδικότερα σημεία φυσικά δεν μπορούν τα πάντα να περιγράφονται στο αστυνομικά κείμενα. Οπωσδήποτε είναι πλέον στη διακριτική ευχέρεια, ας πούμε, δικαστικών ή άλλων αρχών, προκειμένου να τα σε περιπτώσεις εμπλοκής να τα διερευνήσουν και να δουν αν υπάρχει υπέρβαση ή όχι. Δηλαδή, διάβασα πολλούς να σχολιάζουν τις προηγούμενες μέρες το γεγονός ότι στην επίθεση εναντίον, τη δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού την περασμένη Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη, εκείνος είχε πυροβόλο όπλο επάνω του, είχε το περισσιακό του όπλο, το οποίο δεν το χρησιμοποίησε. Μάλιστα, ένας από τους λόγους που δέχτηκε πολύ ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι ήταν γιατί προσπαθούσε ταυτόχρονα να προφυλάσει το όπλο του κτλ. Και είπαν κάποιοι, εάν ο αστυνομικός στην προσπάθειά του να αμυνθεί για τη ζωή του τραβούσε το υπηρεσιακό του όπλο και το χρησιμοποιούσε, τι θα γινόταν. Αλήθεια, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Η απάντηση φυσικά δεν μπορεί να είναι ακριβώς καθορισμένη και εγώ έχω δεχτεί επιθέσεις όταν ήμουν εν υπηρεσία και εκτός υπηρεσίας λόγω του ιδιότητός μου από ομάδες κουκουλοφόρων αλλά και άλλοι πάρα πολλοί συνάδελφοι. Τώρα αν σε κάθε περίπτωση βγάζει το όπλο αστυνομικός και πυροβολεί τις ομάδες που κάνουν την επίθεση φυσικά θα είχαμε προβλήματα και νεκρούς και τα πράγματα θα ήταν όπως θα έπρεπε να ήταν σωστά. Άρα είναι εύλογο να ερευνάτε κάθε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, είναι θέμα πραγματικό πλέον. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση που λέμε ναι, θα κάνεις έτσι, θα κάνεις το άλλο. Mm-hmm. Κάθε περίπτωση έχει ιδιαιτερότητες και είναι διαφορετική από την κάθε άλλη. Άρα κάθε αστυνομικός πρέπει να κρίνει εκείνη τη στιγμή ανάλογα με την κατάσταση. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Φυσικά τώρα ο αστυνομικός που χτυπήθηκε θα μπορούσε να έχει κίνδυνο στη ζωή του, μπορεί να έχει πεθάνει. Παραλίγο να πάθει το μοιραίο που λέμε. Το μοιραίο, ναι. Δεν μπορεί κάποιος να το κρίνει αυτό. Δηλαδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα και δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση πλέον νομίζω. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια να έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, που παρακολουθούμε απλώς την ειδησιογραφία κλπ, έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η χρήση μιας τακτικής που βλέπουμε κάποιες ομάδες από εποχούμενους αστυνομικούς σε μηχανές έτσι, διαφόρου κυβισμού να κινούνται ομαδικά και να κάνουν, μάλιστα χρησιμοποιείται αυτή η τακτική νομίζω και για τον έλεγχο των διαδηλώσεων ή ομάδων που προκαλούν επεισόδια κλπ. Αυτή η τακτική είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα ή εμφανίζεται σε πολλές χώρες, δηλαδή είναι κάτι, γιατί εγώ δεν το έχω δει ας πούμε αλλού. Όχι, είναι μια παγκόσμια τακτική. Αχα. Που μάλιστα άργησε να έρθει στη χώρα μας. Α, μάλιστα. Πρώτη ομάδα ήταν η Δίας. Ήταν μια επιτυχημένη κίνηση, καθώς έδωσε λύση σε πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάμε, κύριε Χαραμπίδη, πως οι μηχανές φτάνουν γρήγορα. Ναι, βέβαια. Σε όλα και μη περιστατικά, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις. Ναι, είχαμε παλιά, είχαμε συνηθίσει τον απλό αστυνομικό πάνω στη μηχανή, τους παλιούς, την ομάδα Z, θυμάμαι εγώ, σαν. Υπάρχει μικρό. Ναι. Αλλά αυτές όμως οι ομάδες αντιμετωπίσουν όταν έχουμε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, μπορούν να καταδιώκουν επικίνδυνους οικοποιούς και επειδή κινούνται σε ζεύγη τουλάχιστον δύο μηχανών, το λιγότερο, δηλαδή τουλάχιστον τέσσερα άτομα μαζί. Δημιουργείται η αίσθηση της ομάδας, δηλαδή ένα στοιχείο απαραίτητο για μάχη μιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως όλες οι επόμενες αυτές ομάδες είναι κατάλληλες για τα πάντα. Ας πούμε, τα περιστατικά όπως στη Νέα Σμύρνη δεν θα πρέπει να αποτελούν τον κύριο τρόπο αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων, γιατί τα δίκυκλα
είναι εύκολο στόχο για οργανωμένε ομάδε αντιξουσιαστών. Ναι, και χάνουν και την. Εγώ θυμάμαι και παλιότερα στην πλατεία Συντάγματο, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, σε μια αντίστοιχη περίπτωση, α πούμε, που θυμάμαι μηχανάκια με ζεύγη αστυνομικών που μπήκαν μέσα στην πλατεία προκειμένου να σπάσουν κάποια ομάδα, τέλο πάντων, που προκαλούσε επεισόδια. Και θυμάμαι ότι είχαμε ανατροπέ δικύκλων, είχαμε συμπλοκέ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο κινδυνεύει η ζωή ίσως και του αστυνομικού που βρίσκεται πάνω ή και κάποιου διαδηλωτή ενδεχομένως. Συμφωνώ, κύριε Χαλαπίδη, έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Σε τέτοια περιστατικά θα πρέπει οι ομάδες, σαν διαδράση παράδειγμα, την πρώην Δέλτα δηλαδή, να είναι συμπληρωματικές δυνάμεις. Δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα. Ούτε η αστυνομία μπορεί να κάνει τα πάντα μεμονωμένα όλες οι δυνάμεις. Ναι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη. Πολύ σωστά, το είπατε. Δεν είναι όλοι για όλα. Πολύ σωστά. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Λένε πολλοί ότι υπάρχει η παραγωγική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού μέσα από τις σχολές, όπως αυτές τις οποίες περάσατε κι εσείς παλιότερα. Και υπάρχουν τις τελευταίες δύο δεκαετίες περίπου, δεν είναι πρόσφατο δηλαδή το θέμα, υπάρχουν και αθρώες προσλήψεις αστυνομικού προσωπικού μέσα από διάφορες προκηρύξεις, διαγωνισμούς, μεταχείριθμη εκπαίδευση κλπ. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στη στελέχωση της αστυνομίας, δηλαδή μήπως δεν θα έπρεπε αυτό, γιατί εγώ έχω δει και άλλες αστυνομίες να το κάνουν αυτό, δεν λειτουργούν μόνο μέσα από σχολές, παίρνουν προσωπικό με εμπειρία σε ένοπλες δυνάμεις κλπ, το οποίο χρησιμοποιούν. Σίγουρα αυτές οι ειδικές προκηρύξεις που παίρνουμε, αυτό που λέμε ειδική φρουρή σήμερα, οι συνοριακές φύλακες, σίγουρα είναι εκτός πανελλαδικών εξετάσεων και δεν είναι η εκπαίδευση που έχουν οι αστυφύλακες που πάνε σε σχολή με εξετάσεις πανελλαδικές, που για να περάσουν και θέλουν ένα μέσο όρο 16 για αστυφύλακες και ένα 18 το λιγότερο, 18,5 για αξιωματική. Άρα οι βάσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Όπως και η εμπειρία αυτών των ειδικών φρουρών, οι οποίοι είναι από ενόπλες δυνάμεις, έχουν κάνει, είναι μεμόρια. Έχουν κάνει σε εγώ και έχουν κάνει σε ειδικές δυνάμεις, σε αλεξίπτωτα. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αγαπάνε αυτό που κάνουν, που θέλουν να πούνε εκεί. Μπαίνουν με μόρια επειδή έχουν προσόντα ή πτυχία πανεπιστημίου, μπορούν να έχουν ή άλλα μόρια που μαζεύουν. Σίγουρα αυτή είναι πολύ χρήσιμη. Εγώ διαφωνώ όμως στο ότι αυτή η εκπαίδευση είναι πολύ ταχύρυθμη. Είναι μόλις 2 μήνες η εκπαίδευση μέσα στις σχολές και άλλες 2 μήνες πρακτική. Και δεν προλαβαίνουν να αποκτήσουν μια ωριμότητα που χρειάζεται ο αστυνομικός δηλαδή. Βέβαια, ναι, δεν προλαβαίνω την ειδοποίηση. Ούτε φυσικά και μπορούν να μάθουν και το ποινικό νόμο, ποινική δικονομία. Δηλαδή, όλες τις. Δεν μπορούν νομικά να είναι κατηρισμένοι απόλυτα, ώστε να αντιμετωπίσουν κάποια φαινόμενα που απαιτείται και μια νομική γνώση σε αυτά. Αλλά χρειάζεται περισσότερη επένδυση στην εκπαίδευση αυτού του προσωπικού, έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε αφενός δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, φυσικά αυτές οι μήνες που πρέπει να είναι με σχολή να αυξηθούν τουλάχιστον κατά το τριπλάσιο, να βγουν απ' έξω κατηρισμένοι άνθρωποι που έχουν τη γνώση. Την νομική πλέον, αλλά και την εμπειρία όμως του στρατού που έχουν κάνει στις ειδικές δυνάμεις, δεν ξέρω τι άλλο πτυχία έχουν πάρει. Αλλά θα πρέπει, η δικιά μου γνώμη είναι πως και από τις σχολές, οι παστινόμων και οι παστινόμοι, οι δόκιμοι, αλλά και στη φυλακή οι δόκιμοι, εφόσον περνάνε στις σχολές αυτές, πριν μπουν μέσα, να έχουν μία τουλάχιστον 9 μήνη εκπαίδευση στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, να πάνε στρατό σε παραμεθόρες υπηρεσίες. Σε καταδρομή, σε μονάδες τέλος πάντων που είναι. Άρα πρέπει να υπάρχει μια αμφίδρομη, λέτε, στις εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Δηλαδή και το προσωπικό από τις αστυνομικές σχολές να έχει μια στρατιωτικοποίηση, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, ναι. Αλλά και οι ειδικοί φρουροί εντός εισαγωγικών να περνάνε μια καλύτερη αστυνομική εκπαίδευση. Πέρυσι πέρασε ο πρώτος σχολείο παστινόμου με 19,5. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Βέβαια, πολύ ψηλή βαθμολογία. Πολύ παστινόμου, ναι. Και ο πιο. Τελείωσε πέρυσι ήταν με 18, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός όμως, εντάξει, αν δεν έχει όμως και μια εκπαίδευση στρατιωτική, δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις ή να γράψω έκθεση ή ιστορία ή μαθηματικά, α πούμε, 20 για να περάσω και να γίνω παστινόμος και καλός αξιωματικός. Χρειάζεται να έχει και μια εμπειρία, να αγαπάει τη στολή και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μια εκπαίδευση συμπληρωματική. Πρώτων σχολών στο στρατό, ώστε να δουν και πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Στο πλαίσιο των παραγωγικών σχολών, δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοιου είδους εκπαίδευση. Μέσα στις σχολές υπάρχει εκπαίδευση στρατιωτική, αλλά κατά τη γνώμη μου όχι αυτή που θα αρκούσε για να βγει ένας υπαστινόμος ο οποίος
θα στήσει πιο καλά στα πόδια του. Έχουμε και το άλλο φαινόμενο. Στην Ελλάδα είχαμε ένα αστυνομικό σώμα, την Ελληνική Χωροφυλακή, η οποία είχε διτό χαρακτήρα, ήταν και στρατιωτικό σώμα ταυτόχρονα, όπως έχουν πάρα πολλές χώρες, και η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Πολύ γνωστά σώματα χωροφυλακής. Ακριβώς, τα οποία χρησιμοποιούνται και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε. Ναι, και εγώ από τη χωροφυλακή περάχομαι, πήγα στο σώμα το 81, mm-hmm. το 85 έγινε ενοποίηση, οπότε 4 χρόνια ήμουν στη χωροφυλακή. Οπότε έχω άμεση εμπειρία. Όπως και ο πατέρας μου ήταν στη χωροφυλακή. Ναι, οπότε η ελληνική αστυνομία πρέπει να έχει και τους δύο αυτούς χαρακτήρες, ας πούμε, και του αστυνομικού σώματος στις αστικές περιοχές και αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει ως χωροφυλακή, τέλος πάντων, στην Ήπεθρο. Ακριβώς, ναι. Ή να γίνει κάποιο νέο σώμα που να ονομαστεί χωροφυλακή για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, ή το ίδιο το σώμα της αστυνομίας να γίνει πιο πολύ στατικοποιημένο, δηλαδή να αποκτήσει και αρμοδιότητες ώστε να υποκαταστήσει το στρατό, αν χρειαστεί, ας πούμε, και ακόμα και στα σύνορα και οπουδήποτε χρειαστεί, εάν έχουμε κάποια ανάγκη η χώρα μας. Βάσει της εμπειρίας που έχετε, υπάρχουν ουσιαστικά σήμερα διαφορές, χάσματα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την οργάνωση, τις τακτικές που χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές αστυνομίες? Κοιτάξτε, η κάθε χώρα είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη, mm-hmm. ως προς τις προκλήσεις που δέχεται. Αλλά κοινά στοιχεία σε όλο το δυτικό κόσμο υπάρχουν. Και γι' αυτό και παίρνουν και σεμινάρια για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων που είναι διακρατικά. Δηλαδή, πηγαίνουμε και εμείς στη Γαλλία, στην Ολλανδία, σε άλλες χώρες, ή στην Αμερική ακόμα, που δεν είναι Ευρώπη, αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σε εμάς, προκειμένου να ανταλλάξουμε γνώμες για διάφορα θέματα. Τώρα, οι κανόνες εμπλοκής είναι σίγουρα διαφορετικοί σε κάθε χώρα, γιατί προσδιορίζονται και από την νομοθεσία του κάθε κράτους, αλλά και σε κάποιες χώρες είναι περισσότερο ανεκτικοί, ενώ κάποια άλλα κράτη δρούν αμεσότερα. Όμως εδώ θα ήθελα να ευλογήσω λίγο την ελληνική αστυνομία, τα γένεια της αστυνομίας, mm-hmm. στο εξής. Θυμάστε ότι λίγους μήνες πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν σοβαρά επεισόδια έξω και μέσα στο Καπιτόλιο. Ναι, ναι. Και κινδύνευσε και η ζωή ακόμα και γυροσιαστών, ενώ σκοτώθηκαν και άνθρωποι. Mm-hmm. Εγώ, κύριε Καραλαμπίδη, με πλήρη επίγνωση αυτό που σας λέω τώρα, τα επεισόδια στην Αθήνα το 2008, το 2012 ήταν ασύγκριτα, σοβαρότερα, με μεγαλύτερο όγκο και πάθος από τους διαδηλωτές, και αν και στην Ουάσιγκτον είχαν αφηχθεί μόνο 6 δημιουργίες της ελληνικής ΙΑΤ, κανένας διαδηλωτής, σας το λέω αυτό με επίγνωση που λέω, δεν θα έμπαινε στο Καπιτόλιο. Όλη αυτή η αναστάτωση έχει δημιουργήσει και ένα, στο πούμε, καλό. Πολλές μάχημες δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Και αν σε αποφάσεις τις έπαιρναν μόνο οι κατάλληλοι διοικητές, μπορεί τα πράγματα να ήταν και πολύ καλύτερα, να σας πω. Ποιος άλλος παίρνει τις αποφάσεις, δηλαδή? Πώς υπονοείται την πολιτική ηγεσία, φαντάζομαι? Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Όπου εκεί υπάρχουν και άλλα κριτήρια προφανώς, πέρα από τα υπηρεσιακά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Γενικές εντολές, okay, πρέπει να δίνει η πολιτική ηγεσία, αλλά στα θέματα επιχειρησιακά καθαρά, νομίζω πως κακώς παρεμβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το επιχειρησιακό μέρος που ξέρουν πολύ καλά οι αξιωματικοί μας. Αντιληπτό αυτό. Αναφέρατε νωρίτερα ότι υπάρχει μια πραγματικότητα που θέλει το αστυνομικό προσωπικό να γίνεται ξυλαστήριο θύμα ή τέλος πάντων μαξιλάρι των ευθυνών που συχνά προκύπτουν από τις αποφάσεις, τις επιλογές πολιτικής ηγεσίας. Αλλά να πάμε λίγο στο πιο βασικό επίπεδο. Ποια είναι η ψυχολογία του αστυνομικού προσωπικού σήμερα? Δηλαδή, σε μια συζήτηση νωρίτερα υπόθηκε ότι αναπτύσσονται ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα επαγγελματίες και απόλυτα συνειδητοί, δημοκρατικοί κλπ. Αναπτύσσονται αισθήματα άμυνας απέναντι σε μια διαρκή επίθεση που δέχεται, ας πούμε, η αστυνομία. Το θέμα είναι λίγο πολύπλοκο. Mm-hmm. Λοιπόν, ας το πω από την αρχή. Το αίσθημα της αδικίας, λοιπόν, που υπάρχει στην αστυνομία σήμερα, είναι πολύ εύκολο να αποκατασταθεί. Εάν μια οποιαδήποτε πολιτική ή φυσική ηγεσία έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν ξέρω αν αυτό ακριβώς θέλετε να εννοείτε. Ναι, θα ήθελα, δηλαδή, και στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθείτε, να μας πείτε εσείς και τα βασικά προβλήματα που θεωρείτε ότι έχουν οι αστυνομικοί σήμερα, γιατί είναι σημαντικό αυτό να τα ακούμε. Οι αστυνομικοί είναι συμπολίτες μας, είναι εργαζόμενοι άνθρωποι και οπωσδήποτε έχουν προβλήματα και αυτοί. Έχουν πλέον τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα της συνδικαλιστικής δράσης, αλλά εν πάση περιπτώσει
πρέπει να ακούμε και τη δική τους φωνή ως κοινωνία, νομίζω. Οπότε ήθελα να μας πείτε εσείς, έτσι έχετε ένα χρόνο, τρία λεπτά, να μας πείτε λιγάκι πώς αντιμετωπίζει ο αστυνομικός, ο απλός αστυνομικός, τα θέματα αυτά, ας πούμε. Πώς πηγαίνει στη δουλειά του κάθε μέρα. Το θέμα είναι μεγάλο και πολύπλοκο και πολύπλευρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εξακολουθεί να είναι η απασχόληση αστυνομία σε πάραργα. Mm-hmm. Θα πάρουμε από την αρχή. Όπως δικόγραφα ή άλλο, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μετά, ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμα είναι ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ανάμεσα στους αστυνομικούς. Δηλαδή, τελειώνει στη φύλακα σε ένα αξιωματικό στη σχολή και ανάλογα με το τι μέσο έχει ο καθένα, το πω έτσι ακριβώς άκομψα, θα πάει αντίστοιχα. Με εξαίρεση φυσικά τα δύο πρώτα χρόνια που αναγκαστικά πηγαίνει σε τμήματα αστυνομικά ή σε τροχιά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με ενστόλους δύο κατηγοριών. Δεύτερον, έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ σε υπηρεσίες όπως τα τμήματα, είτε στην τροχιά, είτε στην ΙΑΤ. Μάχημες εντός εισαγωγικών, μάχημες, ναι. Μάχημες υπηρεσίες. Και το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να βρίσκονται σε προνομιακές υπηρεσίες. Και παρόλα αυτά, να μην φοβούνται το ίδιο μάλλον στους συναδέλφους, αλλά και να έχουν. Όχι ίδιες, αλλά ίσως και μεγαλύτερες πιθανότητες βαθμολογικής εξέλιξης, αξιωματικούς λέω. Αυτό το αίσθημα της αδικίας είναι πολύ εύκολο να αποκατασταθεί εάν μια οποιαδήποτε πολιτική ή φυσική ηγεσία έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Γεγονός που ούτε όμως έχει συμβεί, ούτε προδιαγράφεται, ενώ είναι απλό και πολύ δίκαιο. Και είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί τουλάχιστον νομίζω η σημερινή πολιτική ηγεσία είναι αρκετά έμπειρη στο κομμάτι αυτό. Ναι, σίγουρα είναι έπειροι. Είναι έπειροι. Αλλά όλοι θέλουν να έχουν μια δυνατότητα να βοηθούν ή να αρσιοτολογούν δυστυχώς σε βάρος συναδέλφων που δεν έχετε αυτή την τύχη να έχουν κάποια γνωριμία. Σε όλα τα παραπάνω μπορώ να πω ότι ο συνδικαλισμός δεν έχει βοηθήσει αρκετά όσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, σε σώματα όπως η αστυνομία, τον υγιή ρόλο του συνδικαλιστή θα έπρεπε να τον παίζουν ήδη οι διοικητές των υπηρεσιών. Αυτοί θα πρέπει να ήταν οι συνδικαλιστές, οι κανονικοί. Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί εγώ έχω υπάρξει στρατιωτικός και καταλαβαίνω τι εννοείτε, βεβαίως. Τώρα, ως προς τις εκπαιδεύσεις, η ηλιακή αστυνομία τα τελευταία χρόνια πάσχει πάρα πολύ σοβαρά. Και ένας λόγος που βλέπουμε αρκετά κακό κείμενα είναι η ελλειπής εκπαίδευση όλων, όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Αλλά αν μου επιτρέπετε όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα ακόμα που είναι ηθικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ατιμωρησία. Δεν γίνεται, κύριε Χαλαπίδη, να αγωνίζεται για αστυνομία και ο αστυνομικός να αποκαθιστά την τάξη, να αποτρέπει ληστείες, να συλλαμβάνει κακοποιούς και πολλές φορές με κίνδυνο της ίδιας της ζωής του και μέσα σε 24 ώρες συνήθως η δικαιοσύνη να τους επιτρέπει με όρους να είναι ελεύθεροι. Mm-hmm. Πώς λοιπόν μπορεί να εργαστεί λοιπόν με πάθος αυτός ο αστυνομικός και γιατί να μην κίνει ένας ακόμα δημόσιος υπάλληλος, αφού με δικαστικές αποφάσεις αφήνονται αυτοί ελεύθεροι? Νομίζω πλέον έχει έρθει, κύριε Χαλαπίδη, η ώρα για μια συνεργασία ουσίας μεταξύ αστυνομίας, δικαιοσύνης και νομοθετικού σώματος. Γιατί εγώ βλέπω πως η χώρα θα αντιμετωπίσει για πάρα πολλές ακόμα δεκαετίες τα ίδια προβλήματα χωρίς αν δεν έχουν κάποια μεταβολή σε αυτά. Κύριε Κονταρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τα πολύ χρήσιμα, νομίζω, που μας καταθέσατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή Κυριακή, εύχομαι και καλή Σαρακοστή αύριο. Επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.